Καλημερίζω τον κύριο Γκεντάτσιο από τον Σύλλογο Σεισμόπληκτων Ελπίδα. Καλημέρα σας, τι κάνετε, καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα και καλό εκλογικό μήνα. Καλό τι, εκλογικό μήνα, ναι. Εκλογικό μήνα. Ναι, δεν το άκουσα, βέβαια. Δεν το ξεχνάω. Ναι, 21 μέρες μήνανε. Έτσι, για να ανοίξουν οι κάλπες. Κύριε Γκεντάτσιο, είχατε στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό. Είχατε ζητήσει να υπάρχει μια συνάντηση μαζί του. Δεν έγινε αυτή η συνάντηση. Ποτέ κανείς δεν ξέρει, ωστόσο, γιατί από τη στιγμή που είναι εκλογικός μήνας και υπάρχουν και οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών στο Ηράκλειο, κανείς ποτέ δεν μπορεί να ξέρει, διότι υπάρχει η δική σας η διαμαρτυρία. Στείλατε ωστόσο επιστολή και στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και στους λοιπούς πολιτικούς αρχηγούς και στο συνήγορο του πολίτη, με την επισήμανση ότι είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθεί μια λύση, έτσι ώστε να μπορέσουν και οι πληγέτες δικαιούχοι να πάρουν και τα καδάνια τα οποία δικαιούνται, το υπόλοιπο μετά τη στεγαστική αρρωγή, όποτε και αν το πάρουν. Ακριβώς, πολύ σωστά τα είπατε. Δεν θα απαντήσω βέβαια με δικά μου λόγια, θα απαντήσω με λόγια του κυρίου Πρωθυπουργού σε ένα σποτάκι από τα καινούργια που βγήκαν. Δεν τολμήσαμε αρκετά σε κάποια πράγματα. Εγώ θα έλεγα ότι σε εμάς δεν τόλμησε καθόλου. Πάμε όμως στα υπόλοιπα. Στείλαμε λοιπόν την επιστολή στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, στείλαμε στο συνήγορο του πολίτη, στο συνήγορο του καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών. Αυτά έγιναν το Σαββατοκύριακο και περιμένουμε απαντήσεις εντός της εβδομάδας. Πιστεύω δηλαδή να μην έχουμε την ίδια τύχη με την ανοιχτή επιστολή που στείλαμε στον κύριο Πρωθυπουργό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και φορείς από αυτούς που αναφέρατε που είναι, που ενδεχόμενα να είναι αρμόδιοι και να μπορούν να σας απαντήσουν ή να μπορούν να κάνουν παρέμβαση, αλλά είναι και άλλοι οι οποίοι δεν νομίζω να μπορούν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα, εξ αντικειμένου με αυτή την έννοια το λέω. Ακριβώς. Θα δούμε, θα πάρουμε τις απαντήσεις και θα τις ζυγίσουμε και βλέπουμε τα επόμενα μας βήματα. Δυστυχώς αυτό το θέμα είναι ένα μείζον θέμα, ίσως από τα μεγαλύτερα που έχουν ανακύψει και μάλιστα είμαστε στην αρχή της πορείας, όταν να φανταστεί κανείς ότι από τις 10-12 αιτήσεις που έχουν εγκριθεί οι 4-5 συμπολίτες μας που απευθύνθηκαν στις τράπεζες βρήκαν κλειστή την πόρτα και να διορθώσω για να μην γίνει κάποια παρανόηση. Συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή οι σεισμόπληκτοι πολίτες δεν ζητάνε ένα διαφορετικό δάνειο, ένα καινούργιο δάνειο, ένα νέο δάνειο από τις τράπεζες. Ζητάνε την υποχρέωση των τραπεζών από τον νόμο που έχει βγει για τη στήριξη του 20%. Δηλαδή το 80% είναι κρατική αρρωγή και το 20% είναι ένα άτοκο δάνειο απέναντι σε όλους τους πληγέντες. Προσέξτε καλά κυρία Δουγκυριάρα, και αυτό το τονίζω, είναι προς όλους τους πληγέντες. Ο ασκός του αιώλου λοιπόν ξεκινάει εδώ καρκαλοχώρη. Γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί το ίδιο ισχύει και για την Εύβοια και για τη Σάμο και για τη Μυτιλίνη και για την Ελασσόνα και για το Μάτι. Είναι με αυτό το 20% θα χτυπήσουν και αυτή την πόρτα για να πάρουν το συμπληρωματικό δάνειο για να κάνουν τα σπίτια τους. Αν και κάποτε, αν και κάποτε και όταν τα καταφέρουν. Διότι είπατε το μυστικό πριν από λίγο. Ξέρετε, από όλα αυτά τα οποία λέμε, εμείς κρατάμε ένα γεγονός. Εσείς είπατε πριν από λίγο, απλά το διατυπώνω διαφορετικά. Έχουν εγκριθεί πόσοι φάκελοι? Έχουν εγκριθεί 10-12 φάκελοι. 10-12 φάκελοι. Σημαίνει ότι 10-12 άνθρωποι, συμπολίτες σας, δικαιούχοι, σεισμόπληκτοι, καταφέρνουν να πάρουν τη στεγαστική αρρωγή και είναι ουσιαστικά και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν με αυτή σας την επιστολή προς όλους όσους προαναφέραμε να πάρουν και το υπόλοιπο δάνειο, το 20%, για να μπορέσουν να ξαναχτίσουν μέσα σε ένα σπίτι, σε μια επιχείρηση, την πορεία τους, τη ζωή τους, τα όνειρά τους. Αλλά μιλάμε κυρίως για σπίτια, έτσι δεν είναι? Ναι, κυρίως για σπίτια μιλάμε. Ωραία. Αλλά λοιπόν, μιλάμε για 10-12 περιπτώσεις. Δώσατε το στίγμα. Πότε έγινε ο σεισμός, κύριε Γκεντάτσιο? Για ξαναπείτε το να το ακούσουνε. 27 Σεπτέμβρη του 2021. Τι έχουμε σήμερα? 1 Μαΐου του 2023. Ωραία. 10-12 φάκελοι. Πόσοι εκκρεμούν από πίσω? Έχουν κατατεθεί κοντά 1.400, εκκρεμούν μέχρι τους 8.000 άλλοι τόσοι. Έτσι. Ακριβώς. Αν θυμάμαι τα στοιχεία τα οποία μας αναφέρατε, άντε τρέχα γύρευε. Να επισημάνω και κάτι άλλο, κύριε Βιτεράκη, που ο κόσμος ακόμα δεν το έχει καταλάβει.
Είναι ένα πολύ λεπτό σημείο, όμως θα το τονίσω και θα το. Δεν κινδυνολογούμε τώρα ο Σύλλογος, από την αρχή το λέγαμε και βλέπαμε αυτό το σκόπελο που θα συναντήσουμε τώρα. Ποιο είναι το πρόβλημα, ότι αν η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί, δηλαδή αν κάποιος έστω εν πάση περιπτώσει κουτσά στραβάει κάποια χρήματα, τα ρίξει και φτιάξει το σπίτι του, φτάσει μέχρι ένα σημείο. Όμως δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία, επειδή δεν έχει άλλα χρήματα, επειδή δεν του δίνει η τράπεζα το 20% που πρέπει να του δώσει και οφείλει να του δώσει. Στους 10-12 όταν... αναφέρεστε. Στους 10-12 αναφέρεστε. Ναι, σε αυτούς που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία να φτιάξουν το σπίτι του. Έτσι. Σε αυτούς τους 10-12 που μετά αργότερα θα αυξηθούν, υποθέτουμε ή ελπίζουμε. Όταν λοιπόν αυτή η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί, τότε λοιπόν και δεν αποχαρακτήσει το σπίτι, τότε λοιπόν ο δικαιούχος που έχει πάρει χρήματα της αρρωγής το 80% αλλά δεν πρόλαβε ή δεν μπόρεσε να κάνει το σπίτι του, υποχρεούται να επιστρέψει χρήματα πίσω. Συνεπώς, είναι ένα άλλο αδιέξοδο. Και υποχρεούται να επιστρέψει το σύνολο ή από αυτό το... Το σύνολο των χρημάτων που πήρε. Αυτό το 80%, μισό, αυτό το 80% δηλαδή θα πρέπει να το επιστρέψει εξ ολοκλήρου. Ναι, αν δεν ολοκληρωθεί ο φάκελος, και αν δεν αποχαρακτηριστεί το σπίτι. Όπως καταλαβαίνετε, με το 20% που δεν δίνεται, με τις τιμές που είναι στα ύψη και υπάρχει αυτή η κρίση στην αγορά των οικονομικών υλικών και η αύξηση, με ένα τιμολόγιο που διορθώθηκε πολύ ελάχιστα, δεν θα φτιάξει κανείς το σπίτι. Και αν καταφέρει να το φτιάξει, αν δανειστεί από φύλο, αν πουλήσει ό,τι έχει και δεν έχει. Σε εισαγωγικά, αν κλέψει. Αν λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορέσει να ολοκληρώσει την διαδικασία από να φτιάξει το σπίτι του, τότε η μέχρι η ισίουσα νομοθεσία είναι ότι θα επιστρέψει τα χρήματα πίσω. Και γι' αυτό λοιπόν φωνάζουμε, είναι ένας νέος φάκελος οδυνών που ουσιαστικά θα τον συναντήσουν από εδώ και πέρα σεισμόπληκτοι πίσω. Κυρία Δουλγεράκη, εμείς δεν έχουμε κομμάτιες ταμπέλες, τις ταμπέλες μας τις βάζουν άλλοι. Δυστυχώς. Μια κότα όταν πάει στη σφαγή δεν θα επιλέξει το μαχαίρι αν είναι μπλε, πράσινο ή κόκκινο. Κοιτάει απλά να περάσει την επιβίωσή της. Εμείς δυστυχώς. Δηλαδή νιώθετε σαν κότα επί σφαγή. Τι είναι αυτό που μας λέτε τώρα? Δυστυχώς, κυρία Δουλγεράκη, έτσι πάνε τα πράγματα. Έτσι πάνε τα πράγματα. Αφήνουν τον κόσμο έρμεο στα χέρια και στα νύχια κάποιων. Πρέπει από εδώ και πέρα κάποια πράγματα να λέγονται όσοι έχουν. Και από εδώ και πέρα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει τι κίνδυνοι έρχονται. Μα κύριε Καντάτσιο, αυτό το οποίο λέτε ενέχει τόση μεγάλη απογοήτευση και απελπισία. Το ότι νιώθουμε σαν κοτόπουλα επί σφαγή, που πραγματικά με ξεπερνάει. Δεν μπορώ να το δεχτώ με αυτή την έννοια, αλλά υπάρχουν τα υπαρκτά προβλήματα. Πολλές φορές υπάρχουν πάρα πολλές απορίες. Εγώ, ας πούμε, όση ώρα μιλούσατε, αναρωτιόμουν. Λέτε για τα χρήματα, ότι αν η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί, ότι ο δικαιούχος θα πρέπει να τα επιστρέψει, αν δεν πάρει δηλαδή και το 20%, και διαρωτώ μου το εξής: μετά αυτό το 80% πρέπει υποχρεωτικά να πάρει και το 20%? Μπορεί να το αφήσει στην άκρη αν το θέλει? Και επίσης αναρωτιόμουν εάν υπάρχει ένας συγκεκριμένος χρόνος για εσάς προκειμένου να μπορέσετε να εκταμιεύσετε αυτά τα χρήματα για να μπορέσετε να προχωρήσετε τη ζωή σας. Σαφώς υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος. Σαφώς, βέβαια, ήδη η προθεσμία πήρε μια παράταση μέχρι το Σεπτέμβριο για όσους έχουν μπει στους λογαριασμούς τους χρήματα, για όσους έχουν πάρει αρρωγή. Μέχρι το Σεπτέμβριο λοιπόν πρέπει να καταθέσουν φάκελο όσοι έχουν μπει χρήματα στο λογαριασμό του. Σε διαφορετική περίπτωση το Σεπτέμβριο του 2023. Το Σεπτέμβριο του 2023, αυτό που μας έρχεται. Και σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν καταθέσει, ας πούμε, ο Κώστας Ογκαντάτσιος φάκελο, τι γίνεται? Θα επιστραφούν χρήματα αν δεν δοθεί νέα παράταση. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Δυστυχώς. Μα πώς γίνεται αυτό? Εδώ από το 21 μέχρι σήμερα είναι 1.400 φάκελοι, εγκριθήκανε μόνο οι 10-12. Και τώρα λέμε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο του 23 έχετε, αν δεν δοθεί παράταση. Είχε δοθεί ενδιάμεσα άλλη παράταση? Όχι, η πρώτη παράταση ήταν. Μάλιστα. Και αν δεν δοθεί παράταση, τα χρήματα τελειώνουν. Η στεγαστική αρρωγή τελειώνει. Ευελπιστούμε ότι θα δοθεί παράταση. Απλώς είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η διαδικασία. Πιστεύουμε, ναι, δεν θα υπάρχουν τέτοια θέματα. Γιατί σας λέω ότι από τους 8.000 φακέλους έχουν καταδεθεί 1.400. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας τεράστιος όγκος που μείνει πίσω.
για να καταδεθούν. Το μεγάλο πρόβλημα είναι να στελεχωθούν οι υπηρεσίες και να στελεχωθούν σωστά οι υπηρεσίες, τα ΕΦΚ, διότι μέσα από αυτές θα μπορέσετε, ή τεχνικά επιμελητηρία, μέσα από αυτές τις διαδικασίες θα μπορείτε να καταθέσετε τους φακέλους. Γνωρίζετε αν αυτοί οι υπόλοιποι φάκελοι, δηλαδή από τους 1.400 είπατε 10-12 κάνουμε την αφαίρεση, ή τους 8.000, γνωρίζετε μήπως στατιστικά, μιλώντας και λοιπά με τους δικούς σας ανθρώπους, είναι να κατατεθούν, αν όλοι αυτοί οι φάκελοι θα είναι και περιστατωμένοι, αν αυτοί οι φάκελοι έχουν γίνει από μηχανικούς, έχουν γίνει από εκείνους τους πολύ λίγους, τους ελάχιστους μέσω της ΔΕΦΚΑ, τα ΕΦΚΑ. Κύριε Γκαντάτσιο, έχετε εικόνα? Έχω μια εικόνα με την παράταση που έλεγε τις αρχές του Απρίλη, ότι εκείνες τις μέρες καταδέχτηκαν περίπου 400 φάκελοι, με το φόβο ότι λίγη προθεσμία και δεν είχε ανακοινωθεί η παράταση. Δηλαδή 1.400 συν 400. Ναι, αλλά υπήρχαν πολλές εκκρεμότητες και πολλές ελλείψεις. Ή μάλλον κατατίθενταν συμβολικά, κάπως έτσι το κατάλαβα. Για να μην χαθεί προθεσμία, θέλετε ακριβώς, να πείτε. Ακριβώς. Συνεπώς όμως από εδώ και πέρα πρέπει να κοιτάξουμε τι ελλείψεις υπάρχουν. Αν είναι βασικές ελλείψεις, αν είναι ουσιώδεις ελλείψεις και αν είναι δευτερεύουσης σημασίας. Δηλαδή όταν υπάρχουν δηλώσεις που επαναλαμβάνονται και ζητιούνται κάθε φορά, όταν ας πούμε υπάρχει ένα ζητήθηκε τοπογραφικό οικοπαίδου, και μετά ζητήθηκε και βεβαίως από την πολεοδομία για το οικόπεδο. Μα είναι δυνατόν το οικόπεδο να πάει πού? Να φύγει? Όταν είναι εξαρτημένο το τοπογραφικό, σημαίνει ότι το τοπογραφικό είναι στη θέση του, είναι εξαρτημένο και το οικόπεδο είναι εκεί. Τι να την κάνει βεβαίως από την πολεοδομία που πρέπει να κάνει? Δεν μου λέτε, κύριε Γκαντάτσιο. Τέτοιες εκκρεμότητες αφορούν την απλοποίηση διαδικασιών. Ναι, μισό λεπτό. Γιατί μέσα στην απλοποίηση διαδικασιών πρέπει να μπαίνει κι άλλο ένα θέμα. Και εκείνο το άλλο θέμα, το τοπογραφικό κλπ. Μέσα σε όλο αυτό το συνοθήλευμα, νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχει διευκρινιστεί ότι στην παρούσα φάση, επειδή υπάρχουν και πολλά προβλήματα με το ιδιοκτησιακό μας, βλέπε το εξαδιαιρέτου, βλέπε ο λόγος, ότι με το λόγο αφήνω την κληρονομιά μου και πάω παρακάτω, εδώ αν έχουν πράγματα πραγματικά τακτοποιηθεί, νομιμοποιηθεί, γιατί πήγαμε και με όλα τα υπόλοιπα, εάν έχουν ξεκαθαριστεί οι οικόπεδα, διότι αυτές είναι διαδικασίες που μπορεί να κρατήσουν και 10 χρόνια σε μια νομιμοποίηση τακτοποίηση. Κυρία Δουλγεράκη, αυτό το είχαμε επισημάνει το Μάιο του 2022 σε μια σύσκεψη με τον κύριο Τριαντόπουλο και άλλους και τους δύο δημάρχους που είχαν κατέβει, της Ελασσόνας και της Σάμου, και του δημάρχου του δικού μας παρουσία και δύο γενικών γραμματέων. Είχαμε επισημάνει ότι αυτό το πρόβλημα θα το συναντήσουμε και ότι πρέπει να λυθεί από τότε, Μάιο του 2022, στο Δημαρχείο, στο Δήμο Μηνώ Παιδιάδος. Του προτείνω μάλιστα τη λύση ότι αρχικά τουλάχιστον μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία που έγινε στο θεματολόγιο. Τουλάχιστον για αρχή. Συμβολιογραφική πράξη με δύο μάρτυρες, θέλετε να πείτε. Ακριβώς. Αυτό, ναι. Και από εκεί και πέρα να δίνεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα να προχωρήσει ο πολίτης να κάνει τα διαδικαστικά. Δεν είπαμε. Δεν προχώρησε ωστόσο. Προχώρησε αυτή η διαδικασία? Όχι, τίποτα. Δεν έχει προχωρήσει. Σε μία συζήτηση σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικά σας τα θέματα, μετά την επιστολή που στείλατε σε πάρα πολλούς φορείς, και αν έχετε την καλοσύνη να τους επαναλάβετε για άλλη μία φορά, ζητώντας αν μη τι άλλο τα αυτονόητα για να μπορέσετε να προχωρήσετε και να κάνετε βήματα παρακάτω. Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, πολιτική αρχηγή, και συνεχίζετε. Παρακαλώ, αν θέλετε να τους αναφέρετε. Συνήγορο του πολίτη, συνήγορο του καταναλωτή, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών. Αυτά είναι τα πρώτα βήματα που κάναμε. Κυρία Δουλγεράκη, θα ήθελα να πω κάτι, ότι αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, παίρνουν πολλοί πολιτικοί αρχηγοί, πολλοί υποψήφοι. Ήδη όσοι έχουν περάσει, έχουν διαπιστώσει το πρόβλημα και μάλιστα έχουν διαπιστώσει και την εύλογη αγανάκτηση των πολιτών. Τις δηλώσεις τους τις διαβάζω, γιατί φροντίζουν από τα γραφεία τους, ως ήθιστε, να εκδίδουν δελτία λέγοντας το πώς νιώθει ο κάθε υποψήφιος ο οποίος έρχεται στην περιοχή σας. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι μόνο η έκφραση αλληλεγγύης, είναι το ζητούμενο. Ναι, ακριβώς. Το πώς νιώθει, εγώ θα έλεγα ότι αισθάνονται άπολα.
Ένα. Και δεύτερον, οι ίδιοι κυβερνητικοί υποψήφοι μας εκμυστηρεύονται ότι το μόνο πρόβλημα που οι πολίτες τους αναφέρουν δεν είναι αν το ρεύμα είναι ακριβό, αν η βενζίνη είναι ακριβή, αν τα έχουν ανέβει στα ράφια. Έρχονται δεύτερα αυτά τα προβλήματα. Το μόνο πρόβλημα που τους ρωτούν και τους αναφέρουν και επιμένουν είναι πότε θα γυρίσουμε σπίτια μας. Γιατί αργούν να μας δώσουν όσα μας ανήκουν και όσα δικαιούμαστε. Αυτό είναι κάτι που καίει την περιοχή. Είναι ένα καζάνι που βράζει η περιοχή. Και ξέρετε, μπορεί κάποιοι να προσπαθούν με λίγα καθρεφτάκια, με λίγα ψίχουλα που δώσαν δεξιά και αριστερά σε επιχειρήσεις ή και έστω σε κάποιους άλλους. Με λίγα καθρεφτάκια λοιπόν μπορούν να προσπαθούν και να θέλουν να κατευνάσουν αυτή την οργή και αυτή την αγανάκτηση του κόσμου. Όμως θεωρώ ότι έχουμε μπροστά μας και είμαστε μπροστά μας σε μια πολιτική ανάλγητη, σε μια πολιτική ανίκανη να επιλύσει προβλήματα Ευρωπαίων πολιτών, το έχω ξαναπεί αυτό, και ουσιαστικά λες και ή είναι ανίκανη και ανάλγητη ή εσκεμμένα σπρώχνει τα χωριά μας σε ερημοποίηση ή εσκεμμένα επιθυμεί ένα νεκροταφείο σπιτιών και χωριών, όπου κάποια στιγμή, κυρία Βουγγεράκη, δυστυχώς κάποιοι έντεχνα και όμορφα και έξυπνα και γρήγορα και οικονομικά θα αγοράσουν για ένα ξεροκόμματο τεράστιες και μεγάλες περιοχές πολιτών. Αυτό είναι που μας ανησυχεί. Σκέψεις τις οποίες μπαίνετε εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν προχωρούν όλα τα υπόλοιπα. Οι φάκελοι οι οποίοι εκκρεμούν τόσα χρόνια μετά, οι διαδικασίες οι οποίες δεν πάνε πίσω, οι προθεσμίες οι οποίες τρέχουν για όλους εσάς, αλλά να σας πω κάτι, είτε απλούστευση διαδικασιών το λένε, είτε ενίσχυση του ΤΑΕΦΚ το λένε, όπως και αν το λένε. Φαντάζομαι ότι κάποιος καταλαβαίνει με την κοινή λογική, εγώ θα χρησιμοποιήσω και θα επικαλυστώ μόνο την κοινή λογική, κύριε Κεντάτσιο. Δεν μπορείς σε πάπυρον και για χρόνια πολλά να ζεις μέσα στο λιοπύρι, μέσα στους οικίσκους και να έχεις βάλει από πάνω μόνο ένα πράσινο δίχτυ, ενδεχόμενα πιστεύοντας ότι μπορεί από κάτι να σε προστατεύσει. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς για χρόνια πολλά να έχεις το παιδί σου να βρίσκεται μέσα σε αυτές τις αίθουσες εκτεθειμένο, να μην υπάρχει καμία σκιά, να κάνει μάθημα μέσα στον οικίσκο. Εσείς δεν λέγατε, πόσοι άνθρωποι είσαστε οι οποίοι μένετε στους οικίσκους, 900, εσείς δεν λέγατε τις προάλλες ότι 600 παιδιά κάνουν μάθημα μέσα επίσης σε οικίσκους. Εκεί όπου είστε, όποιος περάσει από την περιοχή και δει ότι έχετε βάλει από πάνω κάποια προστατευτικά πράσινα δίχτυα, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά είναι μια δική σας προσπάθεια, επιλογή να προστατευτείτε όταν είσαστε μέσα στο λιοπύρι, μέσα στη βροχή, μέσα στο κρύο. Τελεία τώρα, τι να κάνουμε? Δεν είναι κινδυνολογία ή τέλος πάντων δεν λέμε πράγματα διαφορετικά. Είναι αυτή η κατάσταση που υπάρχει. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν λέμε ούτε και ούτε ωραιοποιούμε μια κατάσταση. Όποιος πλέον ωραιοποιεί μια κατάσταση στην περιοχή έχει ευθύνη απέναντι στα παιδιά του και απέναντι σε μια κοινωνία. Μικρή κοινωνία, αλλά με μεγάλες απαιτήσεις και πολλά προβλήματα. Και όποιος την ωραιοποιεί αυτή την κατάσταση ή θέλει να εξομαλύνει τα εξογκώματα που υπάρχουν, έχει τεράστια ευθύνη. Και επειδή είμαστε μικρή κοινωνία, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Και να ξέρετε ότι κάποια στιγμή αυτά θα αποδοθούν. Μα πόσο να ζήσεις. Εγώ σας λέω, κύριε Κεντάτσιο, ακόμα και να μην αποδοθούν, γιατί περνάτε με αυτό που λέτε ακόμα και τα μήνυματά σας. Μα πόσο να αντέξει ένας άνθρωπος να ζει μέσα στον οικίσκο για τόσα χρόνια. Δηλαδή είναι ένα θέμα που πραγματικά και με βιολογικούς όρους πρέπει κάποιος να το δει. Ναι, κάποιος από την πολιτεία να το δει. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπιστεί, το είχα πει παλαιότερα στις αρχές όταν είχαμε ξεκινήσει τις πρώτες κουβέντες, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, κάπου εκεί, ότι ένας κρατούμενος έχει 7 τετραγωνικά στη διάθεσή του σε ένα κελί. Ένας κρατούμενος φυλακών. Είναι Ευρωπαϊκή Οδηγία. Βάλτε τώρα με το μυαλό σας, η οικίσκη είναι 24 τετραγωνικά, όταν υπάρχει μια τετραμελή ή μια πενταμελή οικογένεια μέσα σε ένα οικίσκο. Βάλτε πόσο αναλογεί στον καθένα. Ουσιαστικά τα πράγματα είναι πολύ θλιβερά. Αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό φωνάζουμε. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε να έχουμε απέναντί μας την πολιτεία, ούτε να καθόμαστε να ξημεροβραδιαζόμαστε, να διαβάζουμε fake νόμους
τι έγινε, τι δεν έγινε, τις παρατάσεις, γιατί δεν μας το έκαναν, να παίρνουμε τηλέφωνα. Μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι κάτι που ξεπερνάει επίσης τον καθένα από εμάς, κύριε Κεντάτσιο. Δηλαδή, εσείς να μπαίνετε στην διαδικασία, να βρίσκετε ποιοι είναι οι νόμοι, να ψάχνετε, να αλλιεύετε τους νόμους, ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για να μπορέσετε κάτι παραπάνω να καταφέρετε προασπίζοντας τη δική σας τη ζωή, όταν η ίδια η πολιτεία θα έπρεπε να τρέχει πίσω από αυτά και τα αρμόδια υπουργεία από το 21 το Σεπτέμβριο του 21 μέχρι σήμερα να έχουν γίνει άλματα, πραγματικά άλματα. Ακριβώς. Έπρεπε να γίνει αυτό που είπε ο κ. Πρωθυπουργός, ότι ένα καινούριο αργαλοχώρι, ένα όμορφο αργαλοχώρι, ένα λειτουργικό αργαλοχώρι. Και όταν λέω αργαλοχώρι, λέω συλλογικά αργαλοχώρι, εννοώ τη σεισμόπληκτη περιοχή. Αυτά όμως δεν έγιναν. Και το ότι δεν μπορώ, δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Δεν θέλω υπάρχει. Δεν θέλω υπάρχει. Όταν κανείς δεν κάνει κάποια πράγματα, είναι δίωκνα. Ή δεν μπορεί πραγματικά για λόγους, αλλά ή δεν θέλει. Εμείς λοιπόν έχουμε δώσει και τις λύσεις κοστολογημένες και προτάσεις και ιδέες και όλα όσα μπορούν να γίνουν και γρήγορα και άμεσα, και όμως δεν γίνονται. Μας προβληματίζει γιατί δεν γίνονται και εν πάση περιπτώσει πότε θα γίνουν. Είμαστε 2 χρόνια μετά και περιμένουμε συνέχεια και δεν γίνεται τίποτα. Μάλιστα. Δεν έχω τι να πω και δεν ξέρω και πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος σε αυτές τις καταστάσεις, σε αυτή την πίεση. Είσαστε εσείς που αντιμετωπίζετε αυτά τα προβλήματα διαμένοντας στην περιοχή και στους οικίσκους, είναι αυτά που δεν προχωράνε, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν φύγει και δεν ξέρουν αν θα ξαναγυρίσουν, με πάντα το μεγάλο γιατί, πότε επιστρέφουμε στα σπίτια μας, με διορίες να τρέχουν, με όλα τα υπόλοιπα τα οποία προαναφέρατε και δεν θα επαναλάβω, κύριε Κεντάτσιο, αλλά δυστυχώς είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και θα περίμενε κάποιος ότι αυτά θα έπρεπε από την αρχή να έχουν επιληθεί με όλες αυτές τις απλουστεύσεις που κι εσείς από τη δική σας την πλευρά λέτε, επισημαίνει το τεχνικό επιμελητήριο, παρά τα όσα μέχρι σήμερα έχουν διανεμηθεί, αλλά δυστυχώς δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτή είναι η ουσία, δυστυχώς. Να πω και κάτι ακόμα για να κλείσουμε. Επειδή λένε ως απάντηση ότι δώσαμε, ότι τρέξαμε, ότι ήμασταν πάνω από το πρόβλημα, ότι δόθηκαν 66 εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς των δικαιούχων των σεισμοπλήκτων. Αν λοιπόν, κυρία Δουγεράκη, τα σπίτια δεν φτιαχτούν, αν λοιπόν κάποιοι δεν τολμήσουν να πάρουν τα χρήματα για να κάνουν το σπίτι με όλη αυτή τη δυσκολία που θα συναντούν, μια από τις τράπεζες, μια με το τιμολόγιο των εργασιών, τότε λοιπόν τα χρήματα θα επιστραφούν. Τότε λοιπόν θα δω τον κύριο Τριαντόπουλο πόσα χρήματα έπεσαν στην περιοχή. Τότε θα δω λοιπόν την πολιτεία να κάνει το λογαριασμό και να πει ναι, δεν δόθηκαν 66. Μα δεν είναι μόνο ο κύριος Τριαντόπουλος, είναι όλοι οι βουλευτές οι οποίοι στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια. Είναι κυβερνητικοί βουλευτές και σε τοπικό επίπεδο, οι οποίοι κουνάνε το δάχτυλο. Τώρα μην τρελαθούμε, τα λέμε όλα μαζί, κύριε Κεντάτσιο. Ονόματα μπορεί να μην αναφέρω, αλλά ο κύριος Τριαντόπουλος ήταν ο συντονιστής, αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι από την αρχή μιλούσαν για υποδειγματική διαχείριση του θέματος και καλά κάνετε και το λέτε αυτό. Ναι, μεν υπάρχουν τα χρήματα 66 εκατομμύρια, μέχρι πότε όμως αυτά τα εκατομμύρια θα είναι εκεί? Δεν μπορείτε να τα εκταμιεύσετε, δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη ζωή σας, γιατί τρέχουν και οι χρόνοι. Γι' αυτό επέμενα σήμερα πολύ περισσότερο και είπα στους χρόνους. Και είναι εκείνοι οι οποίοι σας κουνάνε το δάχτυλο από θέσεις εξουσίας, λέγοντάς σας και σας μαλώνουν γιατί εσείς πιέζετε και φωνάζετε αφού πήρατε 66 εκατομμύρια. Μα δεν τα πήρατε. Είναι σε λογαριασμούς που αν δεν κατατεθούν οι φάκελοι και δεν είναι εντάξει οι φάκελοι, δεν μπορεί να εκταμιεύσει κανένας από εσάς και αυτά επιστρέφονται. Αυτή είναι η αλήθεια. Ακριβώς. Μας κουνάνε το δάχτυλο και βγάζουν την ουρά τους απ' έξω από τα προβληματικά προβλήματα. Η λύση θα ήταν να έρθουν να συζητήσουμε, να βρεθεί άμεσα ένας τρόπος. Μα τι λέτε να συζητήσουμε? Δηλαδή, πόσες συζητήσεις πρέπει να γίνουν? Στις πράξεις πρέπει να πάνε, κυρία Κεντάτσιο, τώρα. Ακριβώς. Πλέον τα λόγια έχουν κουράσει το Μα τώρα, δηλαδή, θα τους ξανακαλέσετε σε μια γενική συνέλευση, θα τους ξανακαλέσετε τους ανθρώπους στην περιοχή, όταν οι μισοί έχουν φύγει και δεν ξέρουν πραγματικά, όχι αν θα ξαναγυρίσουν, αλλά το τι θα απογίνουν στη ζωή τους και ψάχνουν άλλες λύσεις? Θα ρωτήσετε αυτούς τους 900, παιδιά, ελάτε να ξανασυζητήσουμε αν θέλουμε? Τι να θέλουν? Οι άνθρωποι θέλουν πίσω τη ζωή τους. Είναι πάρα πολύ απλό και είναι το δεδομένο αυτό. Άρα λοιπόν δεν καλείται κανένα σε συζήτηση και δεν νομίζω να έρχονται αυτοί όλοι οι έχοντες θέση
εξουσίας να λένε ότι ξέρετε, ελάτε να το ξανασυζητήσουμε και να το δούμε. Λύσεις πρέπει να σας φέρουν. Να τελειώσει το παραμύθι. Ακριβώς. Ακριβώς. Τα λόγια... έξω από χρώματα και από κόμματα. Αυτό. Πολύ σωστά. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλό μήνα.